Πρέβεζα απέχει 17 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα και 17 χιλιόμετρα από τη Λευκάδα και βρίσκεται μέσα στον Αμβρακικό κόλπο. Η περιοχή Άκτιο Βόνιτσα Πάλερος είναι ένας πανέμορφος τόπος με υπέροχες παραλίες στον Αμβρακικό και το Ιόνιο Πέλαγος. Είμαστε στην πλάση Παναγιά, στη Βόνιτσα. Δίπλα στη Βόνιτσα, έτσι. Δίπλα, ναι, 10 λεπτάκια είναι, ούτε 7. Η Παναγιά έχει μία ιστορία, είναι η πλάση της πόλης, ανέκαθεν έρχομαστε στην πλάση αυτή. Πάδερος και Υπογωνιά είναι ιδανικά μέρη για εστιοπλοεία, διαμονή και συντήρηση σκαφών. Είμαστε πολύ φιλόξενος κόσμος. Πάρα πολύ φιλόξενος, όπως δεν είναι κανένας πουθενά. Τα κρέατα της περιοχής μας, της Βόνιτσας, είναι ονομαστά. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες οι οποίοι έρχονται για τα κρέατα στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε. Είμαστε έτοιμοι να τους καλοδεχτούμε, να τους εξυπηρετήσουμε. Εδώ μαγειρεύεται την περίφημη γαρίδα Αμβρακικού, έτσι. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ νόστιμη γαρίδα Αμβρακικού. Πες μας δύο λόγια για τη Βόνιτσα. Είμαστε στην παραλία της Βόνιτσας. Είμαστε στην παραλία της Βόνιτσας αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια κομμόπολη γραφική, παραθαλάσσια, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε όλους τους επισκέπτες, ανάλογα τη διάθεση του καθενός και τι ακριβώς ψάχνει. Μπορεί να βρει από καλό φαγητό, από καλό ποτό, έχει νυχτερινή διασκέδαση. Η αποκριά στη Βόνιτσα είναι ξεχωριστή. Πιο παλιά λέγανε ότι τα γλυκοράκια, το έθιμο του γλυκοράκι Αχυρέων είναι πιο παλιό και από το καρναβάλι της Πάτρας. Πανηγύρια στο Μοναστεράκι, ένα από τα ξεχωριστά πανηγύρια της περιοχής μας, τα πιο παλιά που μαζεύουν χιλιάδες κόσμο, είναι το πανηγύρι στο Μοναστεράκι. Με δημοτική παραδοσιακή μουσική, τρεις μέρες θα λέγαμε όλο το χωριό, όλος ο Δήμος, όλος ο κόσμος διασκεδάζει με την παράδοση στο Μοναστεράκι. Ο κόσμος εδώ όταν θα έρθει μπορεί να βρει ηρεμία, ομορφιά, βουνό, θάλασσα, κάμπο, ό,τι ζητάει. Ένα ήσυχο μέρος για τους λάτρες της ησυχίας. Κοντά μας η Λευκάδα στα 17 χιλιόμετρα, κοντά μας η Πρέβεζα στα 17 χιλιόμετρα, κοντά μας η Πάλερος στα 17 χιλιόμετρα. Είμαστε ένα ήσυχο κέντρο. Αυτό είναι ο φιλόξενος τόπος μας, ένας τόπος με ιστορία, όμορφες θάλασσες και νοστιμότατα φαγητά. Και από εδώ θα ξεκινήσει η αξέχαστη εμπειρία διακοπών σας στην περιοχή μας. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι.
Η Βόνιτσα απέχει 17 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα και 17 χιλιόμετρα από τη Λευκάδα και βρίσκεται μέσα στον Αμβρακικό κόλπο. Δίπλα στο αεροδρόμιο του Ακτίου και στο νέο αυτοκινητόδρομο Ακτίου Αμβρακίας στην Ετωλό Ακαρνανία. Η περιοχή Άκτιο Βόνιτσα Πάλερος είναι ένας πανέμορφος τόπος με υπέροχες παραλίες στον Αμβρακικό και το Ιόνιο Πέλαγος. Ένας τόπος με ιστορία, φιλόξενους ανθρώπους, όμορφες θάλασσες και νοστιμότατα φαγητά. Το κάστρο της Βόνιτσας είναι βυζαντινό, με οικόσημα και θηρεούς. Στο πέρασμα των αιώνων υψώθηκαν εδώ πολλά λάβαρα, σημαίες, παντιέρες από το δικέφαλο ετών των Βυζαντινών έως τα λιοντάρια του Αγίου Μάρκου των Ενετών. Η Καστροπολιτεία υπήρξε για δύο αιώνες μήλο της έρηδος μεταξύ Οθωμανών και Ενετών για τη στρατηγική της σημασία αλλά και για τον μεγάλο όγκο των εμπορικών συναλλαγών στο τελωνείο της. Μετά την τέταρτη σταυροφορία, η Βόνιτσα εντάσσεται στο Δεσποτάτο της Ηπείρου, αλλά πολλές φορές αλλάζει χέρια από τους τόκους και τους Ορσίνη μέχρι τους υπότες της Ρόδου. Στο τέλος του 1700 περίπου έπεσε στα χέρια του Αλή Πασά και το 1829 περιήλθε στο ελεύθερο πλέον ελληνικό κράτος. Επί της δυναστείας των Κομνηνών κτίστηκε το κάστρο από ενετούς τεχνίτες, αλλά με το πέρασμα των χρόνων δέχτηκε πολλές προσθήκες. Η έκτασή του είναι 105 στρέμματα και το ύψος του από την θάλασσα 65 μέτρα. Αποτελείται από την άνω και κάτω Ακρόπολη, αλλά και τη χώρα, δηλαδή την οχυρωμένη κάτω πόλη που ήταν το επίκεντρο του οικονομικού και θρησκευτικού βίου. Ο ευφυής αρχιτέκτονας αξιοποίησε όλα τα πλεονεκτήματα του βράχου και από τη στεριά και από τη θάλασσα, ώστε να είναι απόρθητο έστω κι αν υποστηριζόταν από μικρή φρουρά.
Έχετε όλοι παρατσούκλια εδώ? Έχουμε παρατσούκλια. Εμένα με λένε Ψητακό. Διότι ο πατέρας μου είχε φούρνο και έψανε όλα τα αρνιά του Πάσχα, τις γιορτές, χαρές και λύπες. Μετά έφυγε ο φούρνος και έχω ψυταριές. Εγώ έχω 5-6 ψυταριές. Το οποίο ψένω όλα τα αρνιά του χωριού εδώ. Προβατίνες, αυτά, το Πάσχα, Χριστούγεννα, γιορτές, όλα τα πάντα. Εδώ είμαστε στο κέντρο Κατούνα, Ξηρομέρου. Πώς περνάτε εδώ? Εδώ είναι λίγο δύσκολα τώρα, διότι έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχουν δουλειές εδώ. Τα παιδιά φεύγουν, τελειώνουν το Λύκειο, 7 πάνε για σπουδές. Εδώ ήμασταν 4-800 τελευταία υπογραφή και τώρα είμαστε το χειμώνα κάπου 800 άτομα με 1000. Το καλοκαίρι μαζεύονται 2000. Ζείτε εδώ στην Κατούνα? Ναι, μόνιμα. Πώς περνάτε εδώ? Έχει νέο κόσμο εδώ? Δεν έχει νέο κόσμο. Νέοι άνθρωποι καλοκαίρι, ασχολούνται με τι? Όχι, δεν ασχολούνται με τίποτα. Μόνο λίγο κτηνοτροφία έχουμε και σε αυτή στηρίζομαστε. Είχαμε τα καπνά που ήταν το χρυσάφι εδώ του τόπου μας. Mm. Τώρα έχει μαραζώσει ο τόπος. Προσπαθούμε εμείς σαν δημοτική αρχή κάτι να κάνουμε εδώ πέρα ή κάτι κάνουμε. Όσο μπορέσουμε να κρατήσουμε τον τόπο μας και τον κόσμο. Είμαστε πολύ φιλόξενος κόσμος. Πάρα πολύ φιλόξενος, όπως δεν είναι κανένας πουθενά. Παλιά είχαμε κάτι βεντέτες, ψευτοβεντέτες, όχι και πολλά πράγματα. Μην νομίζεις, είτε για τα γράμματα ο κόσμος και μετά σιγά σιγά που γίνονταν τα γράμματα, πήγαινε ο κόσμος σχολείο, λίγη αυτά. Τώρα είμαι πιο ήσυχα. Αυτό είναι ένα εργαλείο που τα είχαν τα σιδηρουργεία, τα παλιά τα σιδηρουργεία. Τότε δεν υπήρχε ρεύμα και υπήρχε αυτή η τροχαλία, ήταν από πάνω. Και την ύφηνη γύραμε το αδράκ και έκανε τις τρύπες αυτά στα όλυτρα που έκαναν οι χωράφοι. Οι γεωργοί τότε δεν υπήρχε ρεύμα και τα ζέστηναν με το κάρβουνο. Το σίδηρο του σούστες ζέστηναν με το κάρβουνο και έκαναν τις τρύπες αυτό. Τον Τάκη τον Καρναβά τον ήξερες προσωπικά? Τον Τάκη τον Καρναβά τον ήξερα προσωπικά, γιατί ερχόταν εδώ πέρα σε Κλαρίνα σε έναν ξαδερφό μου και εδώ δίπλα είχε το αδερφός του πατέρα μου το μαγαζί. Ο Τάκης ο Καρναβάς και στην Αθήνα τον είχα γνωρίσει στην πατία Καραϊσκάκη, είχε ένα καφενείο εκεί πέρα που σύχναζε μετά το κέντρο 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 9-10 η ώρα. Ερχόταν εκεί και διασκέδαζαμε. Έπαιρνα μεζέ, έκανα ουζάκι. Και μετά έφυγε από τη δουλειά, έφυγε για 10 η ώρα το πρωί από εκεί. Εδώ τον έχετε ψηλά τον Τάκη τον Καρναβά, έτσι? Το μεγαλύτερο όνομα. Πανηγύρια στο Μοναστηράκι, ένα από τα ξεχωριστά πανηγύρια της περιοχής μας, τα πιο παλιά που μαζεύουν χιλιάδες κόσμο, είναι το πανηγύρι στο Μοναστηράκι. Με δημοτική παραδοσιακή μουσική, τρεις μέρες θα λέγαμε όλο το χωριό, όλος ο Δήμος, όλος ο κόσμος διασκεδάζει με την παράδοση στο Μοναστηράκι. Συν έχουμε και πιο μικρά πανηγύρια στην Κατούνα, στο Θήριο, στην Πλαγιά, που είναι κυρίως του 15 Αύγουστου πανηγύρια της Παναγίας πανηγύρια. Επίσης, δύο έτσι πιο νεότερα έθιμα που πραγματοποιούν. Το πούμε είναι η Βαρκαρόλα, έχουμε θάλασσα, έχει ξεκινήσει από το 60-70 θα λέγαμε, σταμάτησε κάποια στιγμή και τη συνεχίζουμε και εμείς τα τελευταία χρόνια. Κάνουμε την Βαρκαρόλα στον Αυραγικό Κόλπο, στην παραλία της Βόνιτσας, 6 Αυγούστου του Σωτήρος και τη συνδυάζουμε μαζί με και τη γιορτή του ψαριού, είναι η μέρα που τρώμε ψάρια. Και από εκεί πέρα κάνουμε και την Βαρκαρόλα τα τελευταία χρόνια στην Πάλερο στις 5 Αυγούστου. Ένα από τα πιο ωραία αξιοθέατα του υδροβιότοπου του Αυραγικού Κόλπου είναι τα δελφίνια ή τα ονομαζόμενα ρινοδέλφινα. Είναι δελφίνια που ουσιαστικά ζουν όλο το χρόνο στον Αυραγικό Κόλπο. Έχουν μια ξεχωριστή διατροφή από τα άλλα δελφίνια γιατί λόγω της πλούσιας σε σαρδέλα όγκου ψαριών που έχει ο Αυραγικός
μένουν εδώ. Είναι δελφίνια τα οποία φτάνουν στα 2,5 με 3 μέτρα τα ενήλικα δελφίνια και τις περισσότερες φορές τα βλέπουμε Σεπτέμβριο μήνα, Αύγουστο μήνα να πλησιάζουν τα καΐκια, να πλησιάζουν τα τουριστικά σκάφη και σε ομάδες να κάνουν μικρά αλματάκια μέσα έξω από το νερό. Τα βλέπουμε δηλαδή και εδώ, όπως βλέπετε πίσω τη θάλασσα, από εδώ ουσιαστικά μπορεί να τα παρατηρήσουμε και να τα δούμε. Είναι πάρα πολύ, είναι αναρρύθμιτα τα υπεροχές και οι βιότοποι που μπορεί να δει εδώ στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Εγώ θα ξεκινήσω από τη Μεδεώνα, την Κατούνα, τον πρώην Δήμο Μεδεώνος, όπου εκεί μπορούμε να δούμε το ποτάμι της Νίσας, απαράμιλης ομορφιάς, μπορεί να περπατήσουν κατά τη διάρκεια του ποταμιού. Είναι μετά τα Αχυρά προς Τρίφου, εκεί ουσιαστικά υπάρχουν πινακίδες που μπορεί να φτάσετε και μπορείτε ουσιαστικά το καλοκαίρι ακόμα και να κολυμπήσετε στα αυτά τα νερά. Στην περιοχή της Κομποτής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, στους πρόποδες θα λέγαμε του βουνού Μπούμστου, υπάρχει το Μαύρο Έλατο. Παλαιλαδικά είναι 2-3 περιοχές που έχουν Μαύρο Έλατο. Πολλοί σύλλογοι, ορειβατικοί, ανεβαίνουν στην περιοχή για να περάσουν μια ολόκληρη ημέρα μέσα στο δάσος και μέσα σε αυτή την απαράμιλη φύση. Στην Βόνιτσα έχουμε το νησάκι της Κουκουμίτσας, που τα τελευταία χρόνια, 10-15 χρόνια, έχει γίνει και η πέτρινη γέφυρα που ενώνει τη στεριά της Σάλτινη, το άλσος της Σάλτινης με την Κουκουμίτσα. Ένα νησάκι όπου υπάρχει διαδρομή για να περπατήσουμε γύρω-γύρω από την Κουκουμίτσα, είναι μέσα στον Αβρακικό κόλπο. Είναι μια ωραία περιοχή για περίπατο. Υπάρχει το νησάκι του Αγίου Νεκταρίου, που τα τελευταία χρόνια γίνονται, μάλλον από πέρυσι που μας έδωσε την άδεια η Μητρόπολη Ετωλίας Ακαρνανίας, γίνονται γάμοι και φανταστείτε ότι έρχονται για να κάνουν, για να παντρευτούν ή για να φτιάξουν τα παιδιά τους από όλη την Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό, θα λέγαμε, το ηλιοβασίλεμα και τα χρώματα που δημιουργεί από το νησάκι και που βλέπεις μέσα από τον Αβρακικό κόλπο. Πάλερος είναι το πιο αναπτυσσόμενο μέρος της Δυτικής Ελλάδος. Έχουμε αρκετές επενδύσεις από ιδιώτες και Ελλήνες, αλλά και ξένους, κυρίως από Βόρειο-Ευρωπαίους, Ολλανδούς και Σκανδιναβούς. Ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία αύξηση από Ισραηλινούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην περιοχή, χτίζοντας ξενοδοχεία ή και βίλες. Στην Πάλερο έχουμε το δημοτικό λιμάνι, ενώ παράλληλα υπάρχει και μια αρκετά μεγάλη ιδιωτική μαρίνα, οι οποίες, το λιμάνι του Δήμου και η ιδιωτική μαρίνα, μπορούν να προσελκύσουν τουριστικά σκάφη. Έχουμε ενδιαφέρον από αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες θέλουν να έρθουν και να εγκατασταθούν εδώ. Εξάλλου, η Πάλερος και η Υπογωνιά είναι ιδανικά μέρη για εστιοπλοεία, διαμονή και συντήρηση σκαφών. Πάλερος είναι το ιδανικό μέρος για εστιοπλοεία αρχαρίων αλλά και επαγγελματιών, καθώς η γεωγραφική της θέση είναι τέτοια η οποία είναι ιδανική για ανάπτυξη θαλάσσιων σπορ και δραστηριοτήτων. Είναι εξάλλου γνωστή για τη φιλοξενία των κατοίκων της. Όλη η περιοχή φημίζεται για το γεγονός ότι είμαστε φιλόξενοι, εγκάρδιοι με τον κόσμο και φεύγοντας ο τουρίστης από την Πάλερο έχει μια ευχάριστη ανάμνηση και από την περιοχή αλλά και από τους κατοίκους. Οι συνθήκες για kitesurfing στον Άγιο Νικόλαο και μάλιστα στον κόλπο του Αγίου Νικολάου, στην πλάση του Αγίου Νικολάου, είναι ιδανικές. Είναι οι πιο ιδανικές, θα έλεγαμε, από όλη την ευρύτερη περιοχή. Κάθε χρόνο πλέον μαζεύονται αρκετοί καϊτάδες, ας το πούμε, που κάνουν kitesurfing και πλέον υπάρχουν και ειδικοί εκεί που εκπαιδεύουν και τον κόσμο στο πώς θα μάθουν και πώς θα κάνουν kitesurfing.
κρέατα της περιοχής μας, της Βόνιτσας, είναι ονομαστά. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες οι οποίοι έρχονται για τα κρέατα στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε, είμαστε έτοιμοι να τους καλοδεχτούμε, να τους εξυπηρετήσουμε, να νιώσουν ζεστό κλίμα εδώ, να νιώσουν το πώς αντιμετωπίζουμε, το πώς φιλοξενούμε τον κάθε επισκέπτη της πόλης μας. Είμαστε εδώ έτοιμοι για να προσφέρουμε στην εστίαση από αυτό που μπορούμε, αυτό που θέλουμε, αυτό που αρέσει στον κόσμο. Γαρίδα Αμβρακικού και Κουτσομούρα Αμβρακικού και Σουπιές Ωραίες Αμβρακικού. Αλλά πιο ονομαστή είναι η Γαρίδα Αμβρακικού, η οποία είναι ονομαστή σε όλη την Ελλάδα και αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Όλοι ζητάνε Γαρίδα Αμβρακικού γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμη, είναι τα νερά μας πάρα πολύ γλυκά και ωραία και τις τρέφουν και έχουν τη γεύση που θέλουμε εμείς και μας αρέσουν για όλους τους επισκέπτες μας. Πώς μαγειρεύεται η Γαρίδα? Και σαγανάκι και ψητή και... και μαγαρίνο μακαρονάδα, πάρα πολύ ωραία, και ο κόσμος τη θέλει. Ζητάει συνέχεια Γαρίδα Αμβρακικού. Όποτε μπορούμε τη δυνατότητα να τους τη δώσουμε τη Γαρίδα Αμβρακικού, ανάλογα πότε ψαρεύεται, την προσφέρουμε σε όλους τους επισκέπτες της πόλης μας. Εδώ μαγειρεύεται την περίφημη Γαρίδα Αμβρακικού, έτσι? Ναι, 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 βέβαια. Είναι πολύ νόστιμη Γαρίδα Αμβρακικού. Πώς μαγειρεύετε? Πώς μαγειρεύετε, τη βάζουμε στο τηγάνι, τη σοτάρουμε με λίγο λάδι, παίρνει το χρωματάκι της το κόκκινο, ρίχνουμε ουζάκι ωραία να μυρίσει, να μοσχομυρίσει, τη σαλτσούλα μας με κρεμμυδάκι, σκορδάκι, πιπερίτσα, φρέσκια ντοματούλα, βράζει λίγο και ρίχνουμε τα ωραία μας μακαρόνια, μια ωραία γαρίδα μακαρονάδα που είναι εδώ στο μαγαζί δημοφιλές πιάτο. Αυτές είναι σουπιές, οι σουπιές φυτές, τις οποίες εκεί εγώ λένε εδώ πέρα ότι τις ψήνουν καλύτερα από όλους. Έτσι λένε. Τώρα δεν το ξέρω αυτό, αυτό το λένε ο κόσμος. Και τα μύδια τα φτιάχνεις καλύτερα? Τα μύδια τα μεθυσμένα, ναι. Τα μύδια τα μεθυσμένα. Έρχονται από παντού, από τα Γιάλαινα, από το αυτό, από τα είναι εδώ κάτω. Είναι ο γιατρός από το Αγρίνιο, ήρθε να φάει μύδια. Μύδια μεθυσμένα τα λες? Ναι, ναι. Γιατί τα λες μεθυσμένα? Γιατί τους βάζουμε ούζο μέσα. Για να μεθύσουνε. Τα μαγειρεύουνε με ούζο. Είμαστε στην πλάση Παναγιά, στη Βόνιτσα. Δίπλα στη Βόνιτσα, έτσι. Δίπλα, ναι, 10 λεπτάκια είναι, ούτε 7. Έρχονται πολλά παιδιά, μηχανάκια να φανταστείς, και από τη Βόνιτσα και από τις γύρω περιοχές. Τα τελευταία χρόνια είναι πιο αξιοποιημένο του μέρους και η Βόνιτσα αλλά και η Παναγιά. Και εμείς δίνουμε τον αγώνα μας εδώ για το καλύτερο, έτσι. Τώρα ελπίζουμε να τα καταφέρνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Η Παναγιά έχει μία ιστορία. Είναι η πλάζη της πόλης, ανέκαθεν έρχομαστε στην πλάζη αυτή. Το βασικό αντικείμενο το οποίο προσπαθούμε να δώσουμε είναι πρώτον η φιλοξενία, συν τα προϊόντα από πρώτες ύλες. Έχουμε ψάρι και κρέας. Το ψάρι προσδιορίζουμε και δίνουμε έμφαση περισσότερο στα προϊόντα τα οποία βγάζει ο Αμβρακικός και ειδικότερα η πλάζη Παναγιά. Αυτό είναι η Γαρίδα, είναι η Κουτσομούρα, μετά είναι το πετάλι. Το πετάλι είναι ο κέφαλος, το οποίο το ανοίγουμε στη μέση και είναι γνωστό το πετάλι στην ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού.
Πες μας δύο λόγια για τη Βόνιτσα. Είμαστε στην παραλία της Βόνιτσας. Είμαστε στην παραλία της Βόνιτσας αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια κομμόπολη γραφική, παραθαλάσσια, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε όλους τους επισκέπτες ανάλογα τη διάθεση του καθενός και τι ακριβώς ψάχνει. Μπορεί να βρει από καλό φαγητό, από καλό ποτό, έχει νυχτερινή διασκέδαση. Ο κόσμος εδώ είναι φιλόξενος. Είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε με χαρά και με διάθεση τον κάθε επισκέπτη μας. Είναι ένας προορισμός που, όπως είπαμε, συνδυάζει και βουνό και θάλασσα ανάλογα τη διάθεση του καθενός. Είναι ένα μέρος με ιστορία. Έχει απίστευτες ομορφιές, έχει το κάστρο μας, εδώ μας βρισκόμαστε στην παραλία, στην παραλιακό κομμάτι που βρίσκονται οι ταβέρνες και τα διάφορα καφέ και μπαρ της πόλης μας. Ποιο είναι το πιο όμορφο μέρος εδώ της Βόνιτσας για σένα? Για μένα είναι, όπως βλέπετε, το νησάκι μας η Κουκουμίτσα, ένα γραφικό νησάκι που έχει πρόσβαση με το γεφύρι, το πέτρινο που βλέπουμε. Μπορεί να, οποιοςδήποτε να περάσει, να αφήσει το αυτοκίνητό του να περάσει απέναντι με τα πόδια, να κάνει την βόλτα του, να ηρεμήσει, να κάνει οτιδήποτε θέλει. Η περιοχή της Βόνιτσας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Έγιναν στην περιοχή εκατοντάδες μάχες, με σπουδαιότερη τη μάχη του Αϊτού, όπου εκεί δύο οπλαρχηγοί, ο Θοδωράκης Γρίβας και ο Γιώργος Βαρδακιώτης, πιάσαν τα υψώματα και ανέκοψαν την προέλαση του Κουταχή, ο οποίος πήγαινε προς το Μεσολόγγι, έχοντας σκοπό όμως να εχμαλωτήσει και 5.000 γυναικόπαιδα στο Μύτικα που είχαν βγει από τον Κάλαμο. Ο Καποδίστριας, όταν έφτασε στην Ελλάδα, το πρώτο που ρώτησε ήταν ποια είναι η κατάσταση της Βόνιτσας, γιατί γνώριζε πάρα πολύ καλά τη στρατηγική της σημασία. Η Βόνιτσα απελευθερώθηκε το Δεκέμβριο του 1828, αλλά το κάστρο της έπεσε λίγους μήνες μετά, παραδόθηκε δηλαδή η φρουρά του, τον Απρίλιο του 1829. Ο Καποδίστριας τότε με διπλωματικές ορθοπεταλιές κατόρθωσε με το πρωτόκολλο του Λονδίνου τα όρια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους να φτάσουν από τον Αμβρακικό στον Παγασιτικό. Άρα η Βόνιτσα ως πόλη συνέβαλε πάρα πολύ με την απελευθέρωσή της στο να μεγαλώσει η χώρα. Οι Γρυβαίοι ήταν πολύ μεγάλη οικογένεια. Αυτό εδώ το σπίτι είναι το σπίτι του Γαρδικιώτη Γρίβα, αδερφός του Θοδωράκη Γρίβα. Αυτός ήταν υπασπιστής του Όθωνα και μάλιστα σε αυτό το σπίτι είχε φιλοξενήσει τον Όθωνα και την Αμαλία, ενώ πάρα πολλές φορές συνεδρίαζαν εδώ οπλαρχηγοί της Επανάστασης. Το τραγούδι «Γρίβα μου σε θέλει ο βασιλιάς» είναι γραμμένο για το Θοδωράκη Γρίβα. Το τραγούδι «Γρίβα μου σε θέλει ο βασιλιάς» είναι γραμμένο για το Θοδωράκη Γρίβα, γιατί ο Θοδωράκης Γρίβας έκανε κίνημα κατά του Όθωνα. Μάλιστα έφτασε στο Αγρίνιο και εκεί του είπαν ότι ο Όθωνας ήδη έχει ανατραπεί. Ο Θοδωράκης Γρίβας είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα της Επανάστασης. Πολέμησε σε όλη την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν συνηθιζόταν τότε, πολεμούσε ο καθένας τον τόπο του. Υπήρξε φρούραρχος στον Αύστριο και παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο την κόρη της Μπουμπουλίνας. Το τραγούδι αυτό είναι αντιβασιλικό τραγούδι. Φυσικά είναι αντιβασιλικό τραγούδι. Ο Γρίβας ήταν κατά του βασιλιά, έκανε κίνημα κατά του βασιλιά, είναι γνωστό ιστορικά αυτό. Thank you.
στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες και ακόμα και μονές. Έχουμε τη Μονή του Αγίου Νικολάου στο χωριό του Αγίου Νικολάου Κατούνας, όπου υπάρχει και μοναχή και συντηρείται και γίνεται και το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου. Έχουμε το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου στην Πάλερο, όπως και το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου στον Δρυμό. Και από εκεί και πέρα σώζονται πολλές βυζαντινές νεοκλασικές εκκλησίες. Φανταστείτε ότι οι εκκλησίες στη Βόνιτσα αριθμητικά με τον πληθυσμό του είναι περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Τελοκαρνανίας. Ακόμα υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται μέσα στο κάστρο της Βόνιτσας. Υπάρχει και η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που είναι στο νησάκι, το δεύτερο νησάκι θα λέγαμε, νησάκι. Είναι στην δεύτερη περιοχή πίσω από το κάστρο, όπου έχουμε πολλές θα λέγαμε δοξασίες και πολλά ακούσματα για το θαύμα της Αγίας Παρασκευής, όπως επίσης βρίσκεται και σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο υδροβιότοπου του Αγροτικού Κόλπου. Της Βόνιτσας και μάλλον η ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας και του Δήμου έχει πάρα πολλά άλογα και μάλιστα έχει μια ποικιλία, είναι τα ραβανιάρικα άλογα. Έχουμε ένα έθιμο εδώ και πολλά χρόνια που γίνεται του Αγιοργίου 24 Απριλίου ή τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, όπου είναι τα άλογα που πηγαίνουν στην εκκλησία, είναι γύρω γύρω από την εκκλησία, παίρνουν την ευλογία του παπά μέσα στην εκκλησία και μετά αναομάδες, αναπαρέες πηγαίνουν στη Βόνιτσα, στους γιοργάδες και στις γιοργίες, μπαίνουν στα σπίτια. Έχουμε δει και το φαινόμενο να ανεβαίνουν στις σκάλες και να μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Και επίσης τα τελευταία χρόνια με τον υπηκό όμιλο Βόνιτσας που έχει δημιουργηθεί, έχουμε και την Πρωτομαγιά, το έθιμο που έχουμε ένα ωραίο πανηγύρι, έχουμε την γιορτή του αλόγου όπου παιδιά μπορούν να δουν άλογα, που στο νησάκι της Κουκουμίτσης και στη Σάλτινη γίνεται αυτό το πανηγύρι και είναι μια ωραία δημοτική βραδιά με την ανάλογη γιορτή του αλόγου. Όπως επίσης άλογα, βλέπουμε πλέον και σε όλες τις άλλες περιοχές του Δήμου και επικοί όμιλοι που έχουν δημιουργηθεί και που τα παιδιά μαθαίνουν να υπέβουν. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Η αποκριά στη Βόνιτσα είναι ξεχωριστή. Πιο παλιά λέγανε ότι τα γλυκοράκια, το έθιμο του γλυκοράκι Αχυρέων είναι πιο παλιό και από το καρναβάλι της Πάτρας. Οι πηγές που έρχονται είναι πολλές, οι δοξασίες είναι πολλές. Οι κυριότερες είναι ότι είναι ένα διονυσιακό έθιμο που ουσιαστικά φεύγουμε από το χειμώνα και υποδεχόμαστε την άνοιξη. Από εκεί και πέρα έχει συνδυαστεί πάρα πολύ με τους ψαράδες της περιοχής, όπου εκείνα τα χρόνια ήταν φτωχοί, πάλευαν για το μεροκάματο και θα λέγαμε ήταν ένα κόντρα έθιμο, στο αστικό έθιμο θα λέγαμε του καρναβαλιού των πλουσίων. Επίσης αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το λένε πολύ ήταν ψαράς, ενώ υπάρχουν και κάποια πιο παλιές θα λέγαμε ιστορίες που ήταν ο Γλυγόρης ένας κληρικός, όπου τον έδιωξαν θα λέγαμε οι κληρικοί εδώ της περιοχής. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή που, η δοξασία που μένει ήταν ότι ήταν ένας ψαράς και αυτό το έθιμο παραμένει εδώ και πολλά χρόνια.
βρισκόμαστε στην όμορφη παραλία της Βόνιτσας, ένα τουριστικό μέρος που αναπτύσσεται σιγά σιγά με τους καιρούς. Ο κόσμος εδώ όταν θα έρθει μπορεί να βρει ηρεμία, ομορφιά, βουνό, θάλασσα, κάμπο, ό,τι ζητάει. Ένα ήσυχο μέρος για τους λάτρες της ησυχίας. Κοντά μας η Λευκάδα στα 17 χιλιόμετρα, κοντά μας η Πρέβεζα στα 17 χιλιόμετρα, κοντά μας η Πάλερος στα 17 χιλιόμετρα. Είμαστε ένα ήσυχο κέντρο. Αυτός είναι ο φιλόξενος τόπος μας, ένας τόπος με ιστορία, όμορφες θάλασσες και νοστιμότατα φαγητά. Και από εδώ θα ξεκινήσει η αξέχαστη εμπειρία διακοπών σας στην περιοχή μας. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι.